Βρισκόμαστε στα γραφεία του Συλλόγου Νευροπαθών Νομού Μπέλλας και θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο τα σχετικά που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα με τα θέματα των μηχανημάτων, με τη μετακόμιση της νέας πτέρυγας του νεφρού στο νοσοκομείο Έδεσας και για το πρότυπο νεφρολογικό κέντρο, τα προβλήματα βασικά που απασχολούν. Πρόεδρε, πώς είναι το όνομά σου? Βασίλης. Μίσκος. Μίσκος. Έτσι για να το ξέρει ο κόσμος, γι' αυτό το ρωτάω. Λοιπόν, κύριε Μίσκο, έγινε αγώνας από πλευρά σας σχετικά με τη μεταφορά και φυσικά με τους βουλευτές να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία στην καινούργια πτέρυγα της αιμοκάθαρσης. Πέρασαν κάποιες μέρες, είναι 10, 15 μέρες, 20 μέρες, πόσες είναι. Τι έχετε διαπιστώσει στη νέα πτέρυγα, αν έχει κάποια προβληματάκια, πώς βλέπετε τη νέα πτέρυγα εσείς? Το βασικό στη νέα πτέρυγα είναι ότι η μονάδα ως μονάδα λειτουργεί άψογα. Τα πάντα μέσα είναι πεντακάθαρα, τα μηχανήματα δουλεύουν σωστά πια, οι καρέκλες το μεγαλύτερο ποσοστό είναι καινούργιες. Τώρα για κάποιες λεπτομέρειες εξωτερικού χώρου, κάποια ψιλοσκεύαστρα, κάποια που θα βοηθήσουν τους ασθενείς για το χειμώνα, θα πάρουν το δρόμο τους σιγά σιγά. Το θέμα ήταν η μονάδα ως μονάδα, να ανέβουν οι ασθενείς από κάτω επάνω, να έχουν συνθήκες πιο ανθρώπινες. Τώρα οι λεπτομέρειες απ' έξω σιγά σιγά θα γίνονται και με τον κύριο διοικητή που έχουμε μιλήσει και με τον κύριο Βογιατζίδη που είχαν μεγάλη συμμετοχή, πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτό που συνέβη. Όλα τα προβλήματα θα διευθετηθούν, δεν θα υπάρχει θέμα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Στη Βάρδια πόσοι ασθενείς κάθονται στις καρέκλες? Οι καρέκλες είναι 21. Υπάρχουν βέβαια τα εφεδρικά, τα υπατικά μηχανήματα μέσα και οι 19-18 καρέκλες που είναι για συνεδρίες ασθενών. Άρα, αν υπολογίσουμε ότι υπάρχουν δύο βάρδιες... Δύο βάρδιες, δεν έχουμε 24 ώρες βάρδια? Όχι, όχι. Στο νοσοκομείο δύο βάρδιες. Δύο βάρδιες. Σχετικά με τα μηχανήματα που έχουν, μεταφέρθηκαν όλα τα παλιά που υπήρχαν εκεί, έχουμε κάποια αλλαγή? Έχουμε μια μικρή αλλαγή, έχουμε ένα καινούριο μηχάνημα. Έχει εγκατασταθεί ένα καινούριο μηχάνημα της Νικήσο στη μονάδα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είχαμε και 4-5 μηχανήματα που ήταν πενταετίας, εξαετίας. Από εκεί και μετά περιμένουμε κάποια μηχανήματα, έχουμε πάρει υποσχέσεις, έχουμε κάνει και κάποιες ενέργειες και εμείς ως σύλλογος και με την βοήθεια του διοικητή του νοσοκομείου και αναμένουμε και περαιτέρω εξελίξεις σε αυτά τα θέματα. Για να δούμε λίγο με το προσωπικό, τι γίνεται, επαρκεί το προσωπικό εκεί στη μονάδα? Το προσωπικό στην τωρινή κατάσταση είναι μια χαρά. Υπάρχει και ένας, έχει προσληφθεί και ένας υπάλληλος εκεί, ο οποίος μεταφέρει τα μπετόνια που χρειάζονται στα μηχανήματα, βοηθάει δηλαδή στη λειτουργία της μονάδας. Από εκεί και μετά θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει το θέμα του γιατρού που περιμένουμε. Θα είναι κάποιος επικουρικός, θα είναι γιατρός σε κάποια μόνιμη βάση. Αναμένουμε και σε αυτό εξέλιξη. Δηλαδή είναι σημαντικό τώρα η πρόσκληση του γιατρού, έτσι? Πάρα πολύ. Έχουν γίνει ενέργειες από τον κύριο διοικητή, το έχουμε συζητήσει το θέμα πολλές φορές. Έχει καταθέσει την αίτηση για πρόσληψη γιατρού, απλά η γραφειοκρατία στην Ελλάδα... Ναι. Έχει συμβεί κάποιο έτσι περιστατικό δυσκολίας, ας πούμε, να διεπεραιωθεί η κατάσταση με γιατρό εκεί πέρα, δηλαδή κάποιος ασθενής που δυσκολεύτηκε σε κάποια κατάσταση και αυτό επήγει για να έχουμε τον γιατρό? Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί τέτοιο περιστατικό, αλλά το θέμα είναι ότι και οι δύο γιατροί που έχουν απομείνει στο νοσοκομείο και αυτοί προσπαθούν, δεν τίθεται θέμα. Κάνουν τα πάντα για να είναι όλοι οι ασθενείς εντάξει, δεν μπορεί να...
να δημιουργηθεί πρόβλημα ακόμα τόσο τέρα. Δεν έχει δημιουργηθεί τόσο μεγάλο πρόβλημα, αλλά στο μέλλον, γιατί έτσι όπως πάει η κατάσταση και στην περιοχή μας, οι νεφροπαθείς μπαίνουν κατά συρροή. Έχουμε και ένα θέμα με αυτό. Για πέστε μου τώρα, έχουμε κάποια στατιστική μέσα σε ένα χρόνο τι κόσμο είχαμε οι οποίοι προσχώρησαν στην αιμοκάθαρση? Σίγουρα δεν μπορώ να πω να μιλήσω ούτε με ποσοστά ούτε με άτομα, αλλά το σίγουρο είναι ότι μπαίνουν συνεχώς και αυτό οφείλεται στο προσδόκιμο της ζωής. Έχει ανέβει, κάποτε στα 60 και στα 65 θεωρούμασταν γέροι, τώρα τα 65 είναι ακόμα μια ηλικία που ο άνθρωπος καταφέρνει πολλά. Ήταν επόμενο ότι θα είχαμε και τέτοια θέματα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να πάμε, πρόεδρε, στο άλλο θέμα, στο άλλο, το πρότυπο νεφρολογικό κέντρο. Το έχετε επισκεφτεί σίγουρα, έχετε πληροφορίες. Τι γίνεται με αυτό το πρότυπο νεφρολογικό κέντρο? Λειτουργεί εδώ και πόσα χρόνια τώρα στην περιοχή μας, έτσι? Από το 2013. Από το 2013. Τι προσφέρει αυτό, τι κάνει? Θεωρώ ότι το ιδιωτικό κέντρο είναι, πέρα από το δημόσιο όταν υπάρχει στους νομούς, θεωρώ ότι είναι το ιδανικό για τους αιμοκαθαρώμενους. Και πόσο περισσότερο όταν και το δημόσιο κομμάτι, ας πούμε, της υγείας έχει μια μονάδα που είναι αντάξια. Και ο δικός μας ο νομός είναι ευλογημένος σε αυτό το θέμα για τους νεφροπαθείς. Είχαμε την ιδιωτική μονάδα που είναι όντως πρότυπο σαν κέντρο νεφροπαθών και προσφέρουν τα πάντα, τα πάντα. Όσον αφορά τα μηχανήματα, έχω πληροφορίες ότι έχουμε τις τελευταίες τεχνολογίες εκεί πέρα. Αυτό είναι αλήθεια. Σαν ιδιωτικός τομέας, ανά πάσα στιγμή έχει την ευχέρεια να αλλάξει τα μηχανήματα. Τελευταία η μονάδα άλλαξε εντελώς, όλα τα μηχανήματα που υπήρχαν ανανεώθηκαν με το τελευταίο μοντέλο 2017, και σε μια συζήτηση που είχαμε με τον Διευθυντή, τον κύριο Ζουμπαρίδη, είναι υπερευχαριστημένος και με αυτό άλλωστε φαίνεται και από τα αποτελέσματα των νεφροπαθών. Δηλαδή η κάθαρση γίνεται, αγγίζει μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή ποια είναι η λεπτομέρεια σε έναν ασθενή? Γίνεται πιο λεπτομερής η αιμοκάθαρση, μεγαλύτερα ποσοστά? Έτσι ακριβώς. Υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος στο τι συμβαίνει την ώρα της αιμοκάθαρσης. Οι πιέσεις είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Έχουν πολλά ηλεκτρονικά πλακέτες και τα λοιπά. Τι συμβαίνει? Και όσο πάει η τεχνολογία, αφαιρεί τη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού στο μηχάνημα. Κάποτε τα μηχανήματα τα ρυθμίζανε άνθρωποι, νοσοκόμες, τώρα τα τελευταία μοντέλα το ανθρώπινο δυναμικό έχει ελάχιστη συμμετοχή. Αυτό το πρότυπο δουλεύει επί 24 ώρου βάσης, Ναι, έχουμε τον διευθυντή εκεί, τον κύριο Ζουμπαρίδη, που είναι η αλήθεια, είναι πρωτοπόρος, έχει βάλει και τη νυχτερινή αιμοκάθαρση. Δηλαδή στο 24ωρο πόσα άτομα μπορούν να περάσουν από την αιμοκάθαρση εκεί? Εκεί είναι τέσσερις βάρδιες. Τέσσερις. Με τη νυχτερινή μαζί. Δεν έχει, ναι. Νομίζω ότι έχει το τριήμερο μονάχα νυχτερινή βάρδια. Δεν έχει δηλαδή όλο το εξαήμερο. Μάλιστα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, τέσσερις βάρδιες. Με την νυχτερινή μαζί. Ναι, μαζί με την νυχτερινή. Και τις άλλες μέρες έχει τρεις βάρδιες. Στη μία βάρδια πόσες καρέκλες υπάρχουν εκεί για να εξυπηρετήσουν? 22 με 24 είναι. Βέβαια, στο πρότυπο συμμετέχουν και ασθενείς από τον νομό Ημαθίας, από τον νομό Φλόρινας, από τον νομό Κιλκής. Κατά συνέπεια, ο νομός είναι κερδισμένος όσον αφορά που έχουμε κοντά μας και το πρότυπο και το νοσοκομείο. Εννοείται. Για να εξυπηρετούνται οι ασθενείς, έτσι? Εννοείται. Το μόνο πρόβλημα που είχε ο νομός μας μέχρι πριν μία εβδομάδα, 10 μέρες, ήταν η μονάδα στο νοσοκομείο. Τώρα με την μεταφορά της μονάδας έχουμε δύο μονάδες που είναι, σας είπα, είμαστε
Είμαι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή έχουμε ασθενείς στο πρότυπο και τα λοιπά. Έχουμε ασθενείς που έρχονται από την Άουσα, από τη Βέρεια ή και από... Βεβαίως. Και από την Βάρια, ξέρω εγώ, και από τη Φλόρινα. Και από Φλόρινα. Ναι. Άρα, μάλιστα. Αυτή η μονάδα, από ό,τι βλέπουμε, έχει εξυπηρετεί και ασθενείς που τους μεταφέρει με το ασθενοφόρο εκεί, βλέπουμε, έτσι. Βεβαίως, υπάρχουν και ασθενοφόρο και αυτοκίνητα στο ιδιωτικό κομμάτι εκεί και μεταφέρουν τους ασθενείς στη βάση τους, στα χωριά τους, στις πόλεις τους. Στα σπίτια τους. Στα σπίτια τους. Και αν είχε και κάποιο σοβαρό πρόβλημα, έτσι. Άμεσα. Άμεσα υπάρχει το ασθενοφόρο για να φύγει... Στο κατάλληλο νοσοκομείο, είτε στις Έδεσες, είτε στις Θεσσαλονίκη. Είτε και στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα. Τώρα, σαν σύλλογος, αυτό το διάστημα, ποιο είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα που εσείς προσπαθείτε να τακτοποιήσετε, που αντιμετωπίζετε? Το πιο σοβαρό πρόβλημα δεν είναι... Ποια είναι τα σοβαρά? Τα σοβαρά προβλήματα είναι πια μόνο το πώς θα ανανεώσουμε και τα μηχανήματα της μονάδας του νοσοκομείου. Να έρθουν καινούργια μηχανήματα, να βρεθεί τρόπος να έρθουν καινούργια μηχανήματα για να μπορούμε και οι ασθενείς μέχρι ένα σημείο τα μηχανήματα κρατάνε, αντέχουν. Αλλά έχουμε και αρκετά μηχανήματα που είναι παλιά και δημιουργούνται προβλήματα. Χαλούν μέχρι να έρθει ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος, να διορθωθούν, να κάνουν. Το μόνο πρόβλημά μας τώρα, για τώρα, είναι το μεγάλο πρόβλημά μας, είναι τα μηχανήματα. Κατά τα άλλα, με τους ασθενείς είμαστε μια χαρά. Δεν ακούγονται παράπονα, όταν χρειαστεί, βέβαια, ο σύλλογος, πιο πολύ για τις παροχές. Εκεί είμαστε παρόν, όλες οι υπηρεσίες, όχι μόνο της πόλης μας και του νομού, όπου χρειάζεται, μας βοηθούν, οπότε δεν έχουμε προβλήματα, πέρα από το ότι πρέπει να σίγουρα να ανανεώσουμε τα μηχανήματα στη μονάδα. Ένας ασθενής ο οποίος κάνει αιμοκάθαρση, επειδή δεν γνωρίζω, παίρνει και κάποια αγωγή φάρμακα? Βεβαίως, βεβαίως. Με αυτά πώς θα πάτε, δηλαδή τρέχουν κανονικά ή έχουμε κάποια προβλήματα, ελλείψεις, τίποτε και τέτοια? Κατά καιρούς είχαμε προβληματάκια. Φυσικά δεν ευθυνόταν κανείς γι' αυτό. Ήταν κάποιες αλλαγές, κάποια φάρμακα που καθυστερούσαν να έρθουν λόγω αλλαγών πιο πολύ στα κατατόπους ΕΟΠΗ, ειδικά στο κεντρικό, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, από που φυσικά εκεί με την παρέμβαση του Συλλόγου καταρχήν και μετά του Προέδρου της Ομοσπονδίας λύθηκε. Κατά τα άλλα δεν έχουμε προβλήματα. Κάποιες καθυστερήσεις έχουν να κάνουν πιο πολύ με τον πολύ πληθυσμό που κάνει αιμοκάθαρση και καθυστερούν φάρμακα. Εσείς τι άλλο θα μπορούσατε να προσθέσετε? Είστε εδώ πέρα στο... Αυτό ένα χρόνο το έχουμε το γραφείο. Ένα μισή. Στα δύο χρόνια, μάλιστα. Οπότε ο κάθε ασθενής μπορεί να απευθύνεται εδώ στα γραφεία. Στην Γεωργίου Πέτσου 5, περιοχή μικρών καταρρακτών. Στην περιοχή μικρών καταρρακτών. Και το τηλέφωνο είναι 2381-3-067-21. Ξαναπέστε το, κύριε Έλληνα μου. 2381-3-067-21. Οπότε να μπορούν να αποταθούν εδώ για κάποιο σχετικό πρόβλημα και ο σύλλογος θα μπορέσει να βοηθήσει στο βαθμό που μπορεί να βοηθήσει, έτσι. Εννοείται. Μπορούμε, έχουμε καταφέρει πολλά, έχουμε βοηθήσει πολλούς ασθενείς, πολλά μέλη μας να λύσουν τα προβλήματά τους με διαδικαστικούς τρόπους, με την πολιτεία, όσο συνήθως με παροχές. Έχουμε τα μέσα, έχουμε τις διασυνδέσεις, μας βοηθάνε πάρα πολύ, όπως είπε ο Πρόεδρος, οι αρχές, οι υπηρεσίες, και λύνουμε τα προβλήματά τους, πιστεύουμε, στο 100%. Ναι. Από εκεί και πέρα είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που επί των ημερών μας, από τότε που ιδρύθηκε ο Σύλλογος, και το καταφέραμε με πολύ αγώνα, είμαστε πολύ περήφανοι που λειτουργούμε με δύο μονάδες στον νομό, εξίσου καλές, που εξυπηρετούν τον κόσμο που πήγαινε Θεσσαλονίκη, που έφευγε Θεσσαλονίκη στα νοσοκομεία και πλέον κάνουν στην Πέλα, που μένουν στον τόπο τους,
Είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Σε επίπεδο στο θέμα της αιμοκάθαρσης. Δεν ξέρω και κατά πόσο ο σύλλογος, η συμμετοχή του συλλόγου στο να γίνει αυτή η μονάδα, να τελειώσει το έργο τώρα, αλλά πιστεύω ότι και εμείς λίγο βάλαμε το χεράκι. Βάλαμε το λιθαράκι. Βάλαμε αρκετά, το κυνηγήσαμε. Φυσικά. Εμείς σαν μέσο ενημέρωσης είδαμε τις προσπάθειές σας, πόσο προσπαθήσατε, πιέσατε, βουλευτές, υπουργεία, από την ομοσπονδία σας και έτσι αποκτήθηκε η νέα πτέρυγα πιο γρήγορα. Μπορεί να καθυστερούσε, διότι εγώ θυμάμαι, τώρα να μην το πω, όταν ήταν υπουργός υγείας ο κύριος... Πέρασαν πολλοί υπουργοί από εδώ. Ο κύριος είχε υποσχεθεί ότι τα χρήματα είναι τοποθετημένα για να μεταφερθεί. Πέρασαν πολλοί υπουργοί και τελικά, πάρα πολύ. Τελικά δεν υπήρχε ούτε ένα ευρώ για να φύγει η μονάδα να πάει στη καινούργια πτέρυγα, απλά έκανε πολιτική ο κύριος. Έτσι. Λοιπόν, επειδή θέλω να ακουστεί και όλα, ήταν ο κύριος Γεωργιάδης, ο πρώην υπουργός υγείας. Για να πούμε την αλήθεια, πέρασαν πολλοί υπουργοί από εδώ. Πέρασαν. Και το θέμα έμενε έτσι. Εγώ είχα την τύχη ατυχία. Και ο κύριος Λαβέρδος είχε περάσει και πολλοί είχαν περάσει. Εγώ είχα την τύχη και ατυχία μαζί να κάνω και μου κάθαρα σε εκείνη τα χρόνια και τα άκουσα και έτσι. Με τα αυτιά μου. Ήσουν μπροστά. Έτσι. Τώρα τι ετοιμάζουμε, ο σύλλογος τι ετοιμάζει για μεθαύριο. Έχουμε ένα φιλικό αγώνα βετεράνων ΠΑΟΚ με βετεράνους παλέμαχους του νομού που έχουν αγωνιστεί σε Α και Β εθνική. Ένας φιλικός αγώνας με σκοπό να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα για το Ταμείο του Συλλόγου και η αλήθεια είναι ότι ακόμα υπάρχει και κάτι στο μυαλό μας για εκείνη την ημέρα, θα εξαρτηθεί όμως από τη συμμετοχή του κόσμου. Σίγουρα τα έσοδα του Συλλόγου δεν μένουν έτσι, τα αξιοποιούμε, βοηθάμε κόσμο. Δεν ήταν εκείνο με πάντα επίσημα γιατί το να βοηθήσεις κάποιον. Λόγος, ναι, δεν είναι. Δεν υπάρχει λόγο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ακούγεται. Κάνε το καλό που λένε και μην το διαφημίζεις. Οπότε να καλέσουμε και τους νέους να έρθουν να δουν ναι. Κάποιους βετεράνους του ποδοσφαίρου στο γήπεδο. Να βγουν καμιά φωτογραφία εκεί πέρα τα παιδιά. Κυρίως να ενισχύσουν την προσπάθεια. Αυτή είναι η ζωντανή ιστορία του ποδοσφαίρου μας ακόμα. Έτσι είναι. Γιατί το ποδόσφαιρο και εγώ προσωπικά, όχι μόνο το λατρεύω, είναι ο βασιλιάς των σπορ, ό,τι και να λέμε. Καλά θα ήταν να συμμετέχουν, να βοηθήσουν, να έρθουν να δουν τον αγώνα και να μαζευτούν και κάποια χρήματα. Τα οποία θα αξιοποιήσουμε ανάλογα. Σε κάποιο σκοπό πολύ καλό, τον οποίο δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε τώρα. Ποια ημερομηνία θα γίνει? Στις 14 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, στο Δημοτικό Στάδιο Έδεσας. Έτσι. 5 ώρα το απόγευμα. 5 ώρα το απόγευμα. Κλείνοντας, θέλετε να απευθύνετε στους ασθενείς κάποιο μήνυμα, κάτι να απευθύνετε? Κουράγιο. Μόνο αυτό, κουράγιο. Και το κεφάλι ψηλά. Και το κεφάλι ψηλά εννοείται. Το έχω ξαναπεί, ίσως να γίνεται και κουραστικό, το είπα και πριν λίγους μήνες στον ετήσιο χορό μας, το ποτήρι πάντα να είναι μισογεμάτο, όχι μισοάδιο. Η επιστήμη έχει προχωρήσει και είναι όλα καλά. Έχουμε κάποιους αρκετούς οι οποίοι περιμένουν μόσχευμα, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, πολύ πιο πονεμένη. Πολύ πιο πονεμένη, γιατί η Ελλάδα τελικά έμεινε πίσω και σε αυτό. Καλά θα ήταν ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί, να γίνει δωρητής. Να μην φοβούνται, να μην υπάρχει προκατάληψη. Υπάρχει αυτή η προκατάληψη ότι ξέρω εγώ θα μπω στην εντατική ή θα με σκοτώσουν πρώτον το όργανα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει το εμπόριο οργάνων στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη γενικά, δεν είμαστε στις επανάπτυκτες χώρες. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαδικασία από τη στιγμή που διαγνωστεί ο εγκεφαλικός θάνατος ενός ανθρώπου, που δεν υπάρχει γυρισμός εκεί. Όταν επέλθει ο εγκεφαλικός θάνατος, ο άνθρωπος έχει τελειώσει. Δεν μπορεί να ζήσει. Καταρχήν δεν γνωρίζει ο γιατρός ότι είσαι δωρητής, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Για να μην προλαβαίνει. Πολύ, πολύ, πολύ μεγάλες διαδικασίες, τα τεστ. Για να διαγνωστεί ότι ο άνθρωπος δεν επανέρχεται και να δοθούν τα όργανα του. Είναι λοιπόν
ανοησία, να μην γίνει κάποιος δωρητής οργάνων και μετά με το θάνατό του να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους να ζήσουν. Είναι κάτι που το παραδέχεται και η Εκκλησία, το επιβραβεύει, το αποδέχεται, το ενισχύει. Και αν κάποια στιγμή έχει γίνει και ένα μεμονωμένο γεγονός, που δεν νομίζω, αλλά ακούγονται διάφορα, για ένα μεμονωμένο, δύο μεμονωμένα γεγονότα. Είναι σενάρια τα οποία. Και ίσως να είναι και σενάρια φαντασίας. Σενάρια. Έτσι. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστώ. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλή δύναμη σε όλους σας για αυτό το έργο που προσφέρετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.